Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα playthrough του Marvel Spider-Man για το PlayStation 4 από το Mostly Unboxing. Θα συνεχίσουμε σήμερα, εννοείται, να βλέπουμε το story. Εδώ κάναμε λίγο δουλίτσα, βλέπετε 47%, γιατί και σε εκείνο το live που είχαμε κάνει μαζέψαμε όλα τα σακίδια, μαζέψαμε αυτό με την Black Cat, κάναμε και ήταν πάρα πολύ ωραίο και μας έδωσε και πάρα πολύ ωραία στολή. Τώρα εδώ πια φορά τη Scarlet Spider, ωραία στολή. Εντάξει, πλάκα έχει αστολή και έφανα και τα δώρα του pre-order τελικά. Το public, ας πούμε, επειδή από εκεί το κάνα προπαραγγελία, έστειλε σε μήνυμα στο κινητό το κωδικό που είναι για τα, να πάρει τα δώρα για το pre-order. Οπότε τώρα τα έχουμε πάρει. Τα έστειλε κανένα 2-3 μέρες μετά, αλλά δεν πειράζει. Μικρό το κακό. Λοιπόν, εδώ τώρα. Και γενικά θα παίζουμε πιο πολύ να μην ασχολούμαστε πολύ με διάφορα. Να βλέπουμε πιο πολύ το story, ας πούμε, εδώ. Και πάλι γιατί θα βλέπω ότι θα ανοίξει και άλλα πράγματα. Τώρα, ας πούμε, ο χάρτης έχει καθαρίσει από σακίδια, από landmarks, αν θυμάμαι καλά, ή τα landmarks, όχι, landmarks πρέπει να μείνει κάποιο. Από σακίδια και τις Black Cat, τις αποστολές άδειας, και η Black Cat την αίσθησε πάρα πολύ ωραία. Να σας κάνω τώρα spoil, δεν θα σας κάνω spoil, όταν τα μαζεύσει, γιατί τη στείνει πάρα πολύ ωραία στην αστυνομία και στο Spider-Man. Περιμένω πώς και πώς να τη δούμε στο DLC, θα τα πάρω και τα DLC, εννοείται. Λοιπόν, και μετανιώνω λίγο που δεν πήρα τη συλλεκτική, γιατί εκεί είχε και πακέτο, ας πούμε. Ω, τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Αυτές τις δυο, στολή ταχύτητας, πάρα πολύ ωραία στολή. Και στολή αράχνης. Στολή αράχνος σίδηρος, δες εδώ πως το γράψανε, ρε μα. Αυτά αφήστε τα στα αγγλικά, ρε πούστη. Στολή ταχύτητας, εντάξει, παλεύεται, αλλά αυτό στολή αράχνος σίδηρος. Ο Iron Spider στολή, αυτή που είδαμε στο Avengers, το Infinity War. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Ω, τι λες τώρα. Θα δούμε λίγο αυτή. Θέλω να δω σιδερένια χέρια αυτό που βγάζει τα άλλα μαζί. Τι λες τώρα, εδώ θα βγάλουμε και ωραίες selfie. Το παιχνίδι, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ. Το ευχαριστούμε, εννοείται πάρα πολύ. Α, μας δώσαν αίρεση, μας δώσαν αζέντες και πόντους. Αυτά οι πόντια από το pre-order. Κράτα πατημένα ενώ τρέχει στέκεση για φορτίση και επιτελευθέρωση για τεράστιο άλμα. Ενώ τρέχει στέκεση, καλό αυτό. Καλό αυτό και απελευθέρωσε το χ. Με ένα αέριο τράβηγμα, εκτείναξε. Αυτό θα το κάνουμε γιατί θα βοηθήσει αυτό. Λίγο μακρινό χτύπημα αυξάνει τη μια και εμβέλεια του χτυπήματος με ιστό. Και αυτό τώρα μόνο ένα, θέλει κάντο και αυτό. Πες. Εδώ αυτά θέλω. Όχι, πες να φάγα νερφ. Εδώ αυτό θα μαζεύουμε τράβηγμα και πέταγμα που τραβάει τα όπλα και τα πετάει πίσω. Και εδώ θα επιστρέφουμε τη ρουκέτα. Τώρα δεν ξέρω βασικά. Μπάλα κατεδάφιση. Αυτό διαλύει, όχι, ωραία. Εντάξει, του έφαγα του πόντου λίγο βιαστικά, αλλά δεν πειράζει. Εδώ τι έχουμε, αέρισε το πρόβλημα. Χάρλεμ, αυτά είναι οι έρευνες και αυτά δεν τα έκανα. Εντάξει, πάμε να κάνουμε όμως αμέσως το quest. Τώρα να σκάσουμε μια τη στολή, την ιδιότητα τη στολή. Θα την σκάσουμε. Θα την βάλουμε έτσι μια, δεν πειράζει. Πω, κοίτα εδώ. Τι λες τώρα. Βγάζει selfie με αυτά. Λογικά, εδώ έχουμε. Καλά, πριν έλεγα ότι θα κάνουμε πολλά παραπανήσια εντωμεταξύ. Όχι, ρε γάμο, τα αυτά δεν φαίνονται στη selfie, φαίνονται όμως μόνο εδώ. Οπότε πρέπει να κάνουμε μια ωραία πόζα. Όχι τώρα είναι μια κακιά πόζα, αλλά θα το δουλέψουμε λίγο καλύτερα με τις φωτογραφίες. Εδώ έχει βγάλει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και τα έχεις αυτά όσο είναι, ας πούμε. Ναι, όσο είναι ανοιχτή η ιδιότητα της στολής, ας πούμε. Είναι ως εξοπλισμός. Τι είναι ως εξοπλισμός, ας τα gadgets. Εντάξει, αφού τα γκάζε ούτως ή άλλως τα είχαμε. Ναι, αυτό ήταν, ας πούμε, το pre-order. Αυτό το έδινε λίγο πιο νωρίς, αλλά να έχει client mind. Μέχρι να μας στείλει το public το κωδικό για το pre-order, εμείς το είχαμε ξεκλειδώσει από τη μαμά του. Και ήμασταν κοντά, λογικά, να ξεκλειδώσουμε και τις στολές. Αυτό που λέγαμε με την Black Cat. Η στολή της Black Cat, πάρα πολύ ωραία στολή. Κοιτάξτε εδώ στολή. Πάρα πολύ όμορφη στολή. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η στολή. Του κάνει ωραίο δωράκι και αυτή εδώ από τα σακίδια. Εντάξει, αυτή η κλασική στολή από το Spider-Man Homecoming, η πρώτη στολή που έφτιαξε. Στολή ταχύτητας, ας δούμε και λίγο αυτή. Ωραία στολή φαίνεται και αυτή. Ναι, και τώρα τι μπορούμε να βγάλουμε, πλοκάμια. Ναι, και αυτό είναι κάτι που θέλω να δοκιμάσω. Και αυτή πάρα πολύ όμορφη στολή. Από τις πιο ωραίες στολές. Στολή αράχνης. Γιατί έτσι φωσφορίζει, ας πούμε, μπλε, σαν να είναι αναμένο το λόγο του. Δεν νομίζω τώρα με αυτή τη στολή να μας αφήσει να βγάζουμε τα spider legs.
ας πούμε. Για πάμε εδώ στο Δημαρχείο. Είναι παιχνιδάρα, εντάξει, είναι παιχνιδάρα. Εδώ τώρα κάτι με τον Osborn, είναι να πάρει βραβείο ο Osborn που γίνεται δήμαρχος. Και εδώ θα ήθελα να δούμε τον Goblin, τον Green Goblin. Τώρα δεν ξέρω αν είναι εδώ ή σε κάνα DLC, αλλά για να είναι ο Osborn σίγουρα θα είναι και... σίγουρα, εντάξει, πιστεύω να είναι τουλάχιστον ο Green Goblin. Για να δούμε. Ο αστυνομικός μας βοήθησε πριν. Μας βοήθησε την τελευταία φορά. Α, ρε, εσύ είναι ο μπαμπάς του Miles. Εντάξει, είναι ο μπαμπάς του Miles, ναι. Εδώ ο Miles πρέπει να είναι ο Morales αυτός. Και τώρα είναι easter egg, θα το δούμε σαν Morales εδώ, θα το δούμε σαν Spider-Man, δεν ξέρω τώρα. Αλλά αυτός είναι σίγουρα ο, γιατί το διάβασα κιόλας νομίζω, ότι κάποτε είναι αυτός ο Morales που ξέρουμε, που περιμένουμε. Με την μαύρη στο, την μπλε στο βασικά που έχει τα... σαν ανάποδα χρώματα σε σχέση με αυτά του Spider-Man, και όσο έχει μπλε κόκκινο ας πούμε. Αν όχι κόκκινο μπλε. Osborn. Οπ. Ναι, καλά. Εντάξει. Πάπαλα, τι πάπαλα, μαλάκα, δες εδώ πάπαλα λέει. A truck pulled away from the scene from a company called Consolidated Shipping. Something's not right about it. I just don't know what. Well, maybe after this we can grab some coffee. Figure it out together. Πάλι καφεδάκι θέλει το κορίτσι, εννοείται θα πάμε για καφεδάκι. Λάκα κάνεις. Την Gwen την έχουμε εδώ, ή μόνο την MJ έχουμε. Θα ήθελα και λίγο Gwen Stacy, γιατί όχι έτσι να έχουμε λίγο... Instead of coffee, maybe we could have dinner instead. I could come over. Hop. Τι έχουμε? Or we could, you know, meet at a coffee. Ωραίο. Τι λες τώρα. Cooked by professionals. For acts of extraordinary bravery, above and beyond the call of duty, it is my privilege to present Officer Jefferson Davis with the Department Medal of Honor. Τώρα τόσο πολύ. Οπ. Έχουμε τηλεφώνημα επίγον κιόλας. Congratulations, sir. Δήμαρχος Osborn, ναι. Thank you, Mr. Mayor. I share this honor with my family. My wife Rio and my son Miles. Miles. Without their support, I couldn't do what I do. Yes, I've worked many years for this moment. Who is this? Over the coming days, your company, your city. Τώρα κάτι θα γίνει κάτι μεγά. Α, όχι, εντάξει, όχι. People will beg you for help, but you won't be able to save them. Listen, Jack. I get threats like this twice a week. Why don't you grow a pair and tell me what you want? Grow a pair, αυτό είναι ιδιωματισμός ή έκφραση για... ναι, εντάξει. Οκ. Λοιπόν, έτσι γίνει καμιά μπινιά και σπαστεί αυτός και γίνει Green Goblin, ας πούμε. Ω! Αρνητικάντης. Έχουμε έναν αρνητικάντη. Κι άλλο, ρε! Έλα ρε μαλάκα, όλος ο περίγυρος του τέτοιοι είναι. Μπράβο ρε, μπράβο ρε το παλικάρι ρε, μπράβο ρε, τι τζάμπα πήρε το μετάλλιο, μπράβο, μπράβο. Σε συμβόμες με αυτή την αρνητική ενέργεια, τι σκατά είναι αυτή, δεν ξέρω, δεν... Αυτό δεν το ξέρω ούτε από τα κόμιτς. Τι υπάρχει εδώ ακριβώς. Αλλά τώρα λογικά σκάει Mr. Negative. Ωραία μαλάκα, δες τη ζημιά που κάνανε. Ο Osborn πρόλαβε, έφυγε. Το κόσμος τώρα έπαθε ζημιά. Miles. Miles, are you okay? Ρε εσείς τώρα είμαστε στο Miles και καλά, τι γίνεται εδώ. Miles. Ναι, έχουμε πάρει τον έλεγχο του Miles και καλά είμαστε ο Miles. Και αφού είναι ο Peter, τι γίνεται ρε, μπήκαμε στο Miles. Α. Ρε εσείς.
Τώρα θα τα πούνε λίγο Miles με τον Peter να πούμε. Ο άλλος παρά ήταν κοντά. Ο μπαμπάς του παρά ήταν κοντά. Ο άλλος είναι ανέστος, τώρα εμείς έχουμε τον Miles, όντως ρε. Και Mom! Κάτσε ρε. Over there. Πού? Under there. Oh, man. Έχει ένα sense κι αυτός με το R3. Τώρα δεν ξέρω αν... σαν και καλά είναι... Πότε έγινε αυτό ρε παιδιά πάλι? Όπα. Εδώ τώρα μας δείχνει ότι ο Miles δεν είναι κι αυτός. Α, όχι, εντάξει. Σωστός ο παίχτης. Άμα δεν έχεις δύναμη τόσο, έχεις μυαλό όμως. Μπράβο, μπράβο, ωραίος, ωραίος. Εντάξει, τώρα και καλά το κρατούσε λίγο διασώσεις, ας πούμε. Πάνε βρες τον πατέρα σου άμα τον βρεις πουθενά. Α, εδώ... αυτό που δεν πάει αυτόματα πρέπει να πατήσεις. Okay. Είναι τόσο κοντά που ήταν. Τι να σε. Ρε εσύ. Τι ήρθανε να καθαρίσουν την υπόθεση εδώ, δεν ρε μαλάκα. Τέβαρε καραμίτρο, μελλοντικό Spider-Man είσαι γάμο τον μπελά σου. Μαλαχία έκανα, ναι, μαλαχία έκανα. Πήγα εγώ για ξυλίκια, αλλά είσαι με το Μάιτσα, εντάξει. Ωραία, φίλε. Οπότε... εντάξει. Τι μαλακιά, ίσα πάνω της πήγαινα. Καλά που δεν πήρα να της πετάξω και τίποτα. Άρα, εντάξει. Μην πειράζει, γρήγορα ανακαλύψαμε την κάφα. Ωπα, ρε. Αλλά για τους έχουν σφάξει όλους. Καβατζός σου. Κοίτα ρε μαλάκα, κοίτα τι κάνω. Ρε γάμω τον μπελά σας, τώρα νευριάζω. Ναι και... ρε μαλάκα. Ναι, εδώ τώρα θα ζοριστούμε. Εδώ θα ζοριστούμε. Ευτυχώς έχει σχετικό checkpoint. Ρε! Α, δεν έρχεται, ευτυχώς δεν έρχεται. Πριν πήγαμε εκεί και μας είδε, ποιος μας είδε όμως, ρε γάμοτο. Γύρω από αυτούς είπε εντωμεταξύ μας, μέσα από αυτό τίποτα. Α, περιμένεις να πει, ok. Κάτσε ρε. Δεν μας είδαν τώρα. Οκ.
Εντάξει, το λίγο χάζομαι, αλλά ήταν ακριβώς από κάτω και στο οπτικό του πεδίο νομίζω μπήκαμε. Αν το βλέπαμε λίγο πιο ρεαλιστικά, ας πούμε. Κάτσε ρε Καραμήτρο. Εκεί τώρα. That was right there. Gotta help him. Πού είναι ρε, τον βλέπει. Και εμείς πώς θα βγούμε τώρα από εδώ, από εδώ θα πάμε κάπου ή θα βγούμε έξω και μπροστά που είναι αυτή. Τώρα λέει, τι τώρα. Τώρα όπου θα βγεις ρε αγόρι μου. Ωρε φίλε, κοίτα εδώ τώρα. Έχει και τέτοια το παιχνίδι. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Έχει ένα δαίμονα εκεί πάνω. Ρε! Πού σε έχω, πού είναι. Άρα έτσι είσαι. Ρε μαλάκα. Καρέκλα, ρε. Όχι, θα δώσω μια στο κεφάλι. Σκατά. Αυτό λογικά είναι μέρος του σχεδίου, ναι. Λογικά. Λογικά. Τώρα θα έρθει ο άλλος. Μάρτιν Λί, ναι, αυτή κουφάλα είναι. Άρε κουφάλα. Άρε κουφάλα. Φαινόταν εκεί στην αρχή να πούμε. Που τον έδωσε τη μάσκα και λέει, τι τον είπε, άστον καλύτερα μην ασχολείσαι παράτατα. Κουφάλα να πούμε. Πού είναι ρε, ο τέτοιος τώρα ο μπαμπάς του να πούμε. Αυτός είναι, αμάν. Οκ. Το παιχνίδι μόλις πολύ απότομα έγινε πιο σκληρό και πιο βαρύ, ας πούμε. Μάλιστα. Οκ. Ωραία, νομίζω από τις πιο δυνατές στιγμές που ζήσαμε μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Να πούμε. Νομίζω μπορούμε να το πούμε. Μάλιστα, μια εβδομάδα αργότερα. Η κηδεία του. Μόλις βραδεύτηκε. Απλά μένει να δούμε αν είναι προσωπική έχθρα με αυτόν, που λογικά είναι κάποιος που έχει μια αντιπαλότητα έχθρα τέλος πάντων στον Osborn, είτε στην εταιρεία του, την Oscorp Industries, είτε ξέρω κι εγώ, ή είναι έτσι απλά επειδή είναι δήμαρχος, ξέρω εγώ, απλά τον είπαν αυτό το πράγμα. Θέλουμε να κάνουμε γενικά ζημιά στην πόλη, όχι σε σένα. Θέλω να κάποιος τα κάνει όλα αυτά για να κάνει ζημιά στον Osborn, είναι μαλάκια, είναι χοντράδα. Πιστεύω. I'm sorry for your loss. Do I know you? I'm Peter Parker. I was at City Hall when. Look. Και εδώ είναι το πρώτο encounter. Όχι, τι καπαλό δεν είδαμε το Miles. I know what you're going through. Α, μας είχε δει σαν Spider-Man και όμως κάτι είχε πει, ναι, ναι. Or it all gets easier with time. Don't worry. Το πρώτο encounter σαν Peter Parker και Miles. I'm sorry. I was just trying to help. You know. I'm sorry about that. I don't know what I'm gonna do with him. Είμαι σε μια εβδομάδα και εσύ τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ, εντάξει. Δεν θα αλλάξει, εδώ τώρα έγινε μπινιά να πούμε. Θα πάρουμε εκδίκηση, δεν πειράζει τρελέ μου. Άνομος των δαιμόνων και ούτε σε αετρόπαιο. Οκ. Okay. Να τα και αυτά. Αυτά βγαίνουν σε κάθε στολή οπότε. Εντάξει, λίγο μαλακία να τα έχεις όμως εδώ σε αυτά τα χέρια, ας πούμε.
Με αυτή τη στολή, ξέρω. Have you started looking for Martin Lee yet? No. I told you I can't start a manhunt based on a hunch for Spider-Man. But I'm telling you, he's the guy. Ε, τώρα πλάκα μας κάνεις και εσύ. Ναι, αυτός δεν τα είδε για τα σκηνικά αυτά ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Κάτσε λίγο πριν μας πάρει η MJ να μας πει ότι μας αγαπάει πολύ. Μετατροπές στολής, τι νέα έχουμε. Α, ξέρεις, μια προκαλείς να ζήσουν κάτω από 100. Καλό. Τη ζωή μας είναι μονίμως κάτω από 100. Βραδύνουν τον χρόνο έπειτα από τέλεια αποφυγή. Και εμείς τι είχαμε τώρα, ξέχασα κιόλας τι είχαμε εσείς. Ερωτώνει την εισερχόμενη ζημιά συμπλοκή, ερωτώνει την εισερχόμενη ζημιά από σφαίρες, αυξάνει το ποσοστό που θεραπεύει την εστίαση. Άστα, νομίζω καλά είναι αυτά τώρα. Γκάτζετ, εδώ μπορούμε να ανεβάσουμε τον. Α, είναι ιστός πρόσωπος για το σύστημα, ώστε να αποθεί ακόμα πιο πίσω τους εχθρούς. Να ξεχάζω μάριτσα λίγο αυτό, έχει κάτι σπουδαίο μάλλον. Βραδύνει τον χρόνο λίγο πριν εκθέσει το ιδιωτικό χτύπημα. Ναι, βελτιώνει την εστίαση πιο υψηλό μετρητή συνδυαστικών. Απλά θα παίρνουμε παραπάνω εστίαση, με κρατά πατημένο εδώ θέλει 2. Αλλά το πατημένο ενώ τρέχει στέκεσαι. Αυτό είναι για να πηδάει πιο ψηλά, ας πούμε. Βάξει, Κλάιν. Hey, it's me. Hey, so what are you thinking? I'm thinking I screwed up and that kid lost his father. I know you too well to say you should give yourself a break. What about the police? Do they have any leads on Lee? They're not even looking for him. Even Yuri doesn't believe me. Then it's up to us to find him. I've been doing some research. Go to this address. Martin Lee bought a controlling interest in this recycling center last year. You think he's hiding out there? Maybe. We know he's not at Feast. If he's not at the recycling center, maybe you'll find some evidence as to where he might be. Yeah. Good work, I'll let you know what I find. Oh, one more thing. I talked with a detective about questioning the arrested demons. They're all claiming Martin Lee has the power to, quote, corrupt people. Corrupt? What does that mean? Corrupt? It's sort of like mind control. It brings out the negative part of you. Makes you do things you wouldn't normally do. Hmm. Sounds a little far-fetched. This coming from a guy who can run up walls. Και όταν στέκεσαι δεν έλεγε εκείνο το σκύλ. Δεν ξέρω να στέκεσαι, δεν το βρίσκω. Χαζό σκύλ, χαζό μου, αλλά τώρα πότε θα τρέξει ο Spider-Man για να πηδήξει. Ας πάμε. Τζάμπα ένας πόντος ικανότητας. Για να δούμε. Νάτσο και ο Χαζόρλας. Honoring fallen heroes like Jefferson Davis. But it's also a day to vow never again. It stops here. Some people say I blame everything on Spider-Man. Well, I don't blame him for the bomb. That cowardly act is squarely the responsibility of whoever. We're gonna keep New York safe. We can no longer tolerate the kind of lawlessness Spider-Man and his ilk represent. This is our city. Ήρθαμε σε κέντρο ανακύκλωσης. MJ's hunch was right. Place is crawling with demons. Helping hands. Gotta take these guys out, then have a look around. Πώς θα τους εξεδρώσει. Αντικείμενα την περισπασμού, τι σιγά σιγά πρέπει, εξουδετέρωσε. Ή δεν πειράζει και... Για πάνε εσύ εκεί. Εσύ τελείωσες. Τώρα ελπίζω να μην είναι για να γίνει stealthy όλη φάση. Δεν θέλω να με βγάλει καμιά αποτυχία αποστολή, σας παρακαλώ. Δοκιμάσουμε τα σιδερένια χέρια. Χτυπάνε αυτά και λογικά χτυπάνε αυτά και λογικά χτυπάμε παραπάνω ή παραπάνω κόσμο. Ναι, τώρα είπα να τα δοκιμάσουμε αυτά σε πιο πολλά άτομα, αλλά
Τέλος πάντων, εντάξει, τα είδαμε έτσι λίγο. Okay, that's all of them. Okay. High security lock. They use these on banks, not recycling centers. Κάπου πρέπει να έχει, ναι. Maybe if I can find where it gets its power from. Looks like I could override the circuit. Θα έχουμε τώρα... Α, ευτυχώς ηλεκτροφόρο στο και δεν χρειάζεται τα άλλα τα παπαριλίκια με τα μοτίβα και με αυτά. Στον δίνει και έτοιμο. Μαλακή έκανα. Και άλλο. Α, να φορτίσουν και καλά εκείνα. Ή απλά έχει κι άλλο καλώδιο. Έχει κι άλλο καλώδιο. Φέιλ. Αλλά και έκανα, εντάξει, δεν μπορεί να ήταν εκεί πίσω. Ρε εσύ. Δώστο. Και ακόμα... Γιατί ανεβαίνω βασικά, είναι και από κάτω και από όπου και να είσαι. Πετάς έναν ηλεκτροφορεστό, όχι όμως έτσι. Τόσο fail, έτσι. Τώρα πιστεύω ξεκλείδωσε. Τι ο one more box ρε εσείς. Πού είναι το ένα, το κάναμε εκεί πάνω. Αυτό είναι όντως σκαβατζωμένο μέσα εδώ. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ πέρα. Θέλω και δαίμονες μαζί μου, και ξυλίκι θέλω. Δεν μπορώ έτσι απλά να παίζουμε. Κάτσε βρε. Δες τον. Δεν μπαίνει από εδώ. Ανάτσι. Δαίμονες ακόμα δεν έχουμε. Να τους βγάζεις το σκάνερ, ας πούμε. Φίσκ, έχουμε εδώ κάποια συνεργασία. Είναι και στα χρώματά σου εντελώς τυχαία, ε. Τη βόμβα τι θα φτιάξουμε αυτό νομίζω, κάτι... Με ποιο μοιάζει εσύ, κάτσε με κάποιο μοιάζει. Με αυτό νομίζω μοιάζει. Ναι, με αυτό μοιάζει. Δηλαδή να κάνει αυτή τη σαπαγίδα, ας πούμε. Explosives from Fisk's construction site. Truck bombs. This is crazy. Τι θα κάνει άλλος εδώ, δεν ξέρω, καμικάζει να πούμε. Guns from Fisk's armory. Είναι εντάξει, συνεργασία με το Fisk είναι παραπάνω από εμφανίσεις, μαλάχια έκανα. Θα πάτησα και τα δύο μαζί. These must be where they're planning to attack. These are Osborne campaign officers. Είναι Osborne. Άρα έχουν θέμα με αυτόν. This wasn't a gang war. The demons were stealing from Fisk to go after Mayor Osborne. Hey, did you find Lee? Φίσκ την πλήρωσε και η αποθήκευση. Άρα δε, μάλλον δεν συνεργάζονται. Θα τον κλέψανε γι' αυτό, ναι, όχι, δεν είχαν συνεργασία. Άκυρο το σιωπηρό. Yuri, it's me. Make it quick. I'm busy getting yelled at by my boss. Martin Lee and the demons are planning another attack, this time on Norman Osborn's campaign offices. Are you sure? We've had a lot of false leads in the past week. Trust me on this one. I'm sending you the address of a recycling center. You'll find all the evidence there. Got it. I'll get those campaign offices evacuated. But if you're wrong about this, you're gonna help me find a new job. That's a good job.
Εντάξει, την ενημερώσαμε και την Yuri κάπως και μάλλον θα μας βοηθήσει λίγο. Μπράβο ρε Spidey, πιάνεται και σε ορισμένα σημεία που είναι πάρα πολύ καλά. Πιάνεται και πάρες φορές πάλι σε σημεία μαλακής. Αλλά εντάξει. Εδώ τώρα οπότε για Electro και τέτοιους που λέγαμε πάμε πιο μετά εκεί. Τώρα έχουμε μελή ξεκινάμε. Μάλιστα. Τον είχα ξεχάσει. Τον Lee, τον Mr. Negative. Είχα δει που είχε βγει το ποπάκι του και λέω τι θα είναι αυτός. Φαινόταν για κακός λογικά. Αυτά είναι αυτά. Δεν μπορείς να κάνεις πιο συχνά ρε αγόρι μου. Τι ήθελε να κάτσει λίγη ώρα ήθελε για να το κάνει αυτό. Ακριβώς. Ωραία τι προσγείωση ήταν αυτή ακριβώς. Για να δούμε. Consolidated shipping. Να το consolidating shipping. Και αυτό δικιά του. Μη μας βάζεις τέτοια, μη μας βάζεις τέτοια. Θέλω ομό ξύλο. Τώρα. Για να το είπε θα τσελίδα τον... Α, τώρα να την κυπαγίδα. Παραμαζεύει αυτός, ε. Μάρκες πρόκλησης. Δεν ανοίξαμε ακόμα αυτές τις μάρκες πρόκλησης. And that, my friends, is what karmic justice looks like. Oh, it is. Όχι, όχι, πάνε προς τα εκεί. Πού να τη βάζαμε. Το τζίμπησε και αυτό, να ακούστηκε τουλάχιστον με το τζίμπησε, αλλά πράγμα εγώ έφυγα για να μην μας πάρει πρέφα άλλος πίσω πήγε να μας δει ένας. Τι. Α, τώρα αυτή που αντιβάλλουμε. Δεν έχουμε άλλες. Εδώ δες. Έλα ρε και μας βλέπει κι άλλος. Μη χάσουμε την αποστολή. Δεν σου λέει κάπου ρε φίλε νίκα τους αθόρυβα. Ναι οπότε... Ναι απλά τώρα θα γίνει τζέρτζελο καλό και έχουμε και snipers πάνω. Και δεν θέλω να φάω καμία από τους snipers. Θέλω βασικά να πάω να τον φάω εγώ εκείνον τον sniper. Γιατί θα φάμε το ξύλο από αυτούς. Ει, άστον αυτόν πάνε. Α, όχι, αυτός σνάιπερ είναι, τι άστον αυτόν, ρε. Δες τον αρέ, καραμήτρο. Πω, μας πήγε φύγατε από την αποστολή τώρα, κοίτα εδώ γέλιο. Πού είναι κανένας σνάιπερικος. Πού πάρε. Δηλαδή έχει τον άλλον τον σνάιπεράκι μπροστά του και διάλεξε τον άλλον πέρα. Αυτός πάντα που έχει το κόκκινο σημάδι είναι αυτός που ενημερώνει για άλλους. Αν προλάβει να ενημερώσει τους άλλους, τότε έχουμε τζέρτζελο. Αλλά θέλω να έχω τζέρτζελο, τώρα θα σας τελειώσω, ρε. Αυτά τα χέρια εντάξει μια δίνουν, έτσι δεν χρειάζεται να χτυπήσουν πολλές. Αυτό φάγαμε μια από το σνάιπερ, δες τι έκοψε ρε φίλε. Σνάιπερ, τέλος πάντων εκεί τον σκοπευτή, δεν είναι ακριβώς σνάιπερ. Ανέβηκε κι άλλο τώρα που έχουμε να γεμίζουμε τρεις φορές την παρα... την παρα εστίασης, το focus ας πούμε. Ναι, εδώ αυτό τι.
Αυτό μας φαίνεται σαν... Πώς το λένε... Α... These guys aren't kidding around. Αν αστειεύονται, σίγουρα δεν αστειεύονται. Good thing I stopped this when I did. You could blow up half of Manhattan with this stockpile. Δεν πρέπει να πας από μέσα τώρα σοβαρά. Invoice from an auto shop. Pale Horse Rides. Τι κάτι μου λέει θα πάμε και στο Pale Horse Rides, στο χλωμό άλογο. Χλωμό άλογο. Ψάξει το γραφείο, κάτσε ρε καραμίτρο. Ναι, έξω εδώ τι φώτισε πάλι λίγο. Δεν είναι έξω βασικά. Κι άλλος στους χάρτες. Ναι, κι άλλος χάρτης. Ω, ολοκλήρωσε αποδείξεις ολόκληρη μάρκες βάσης. Α, οπότε έχουμε μετά βάσεις δαιμόνων, ναι, και εκεί θα έχουν επίπεδο και εκεί θα είναι δύσκολο. Λογικά, δηλαδή, τώρα πέμπτο επίπεδο, ας πούμε. Δεν έχουν ρε τρελέ μου. Οχ. Καινούργιος δαίμονας, καινούργιο είδος δαίμονα. Αυτό όμως τον δέρνουμε τώρα. Πω, σιδούν μαζί για χρησιμοποιήσεις αντικείμενο που σε πετάξεις φαναλής. Πέφυγε ένα αίμα όταν αντιμετωπίζεις. Δηλαδή αυτούς μόνο έτσι τους τρώμε με αυτά που τους πετάς πάνω τους. Αλλιώς σε τέντωσαν αυτοί. Έχω λίγο περιέργεια να δω. Α, οκ, ναι, εντάξει. Κατάλαβα πως σε χτυπάει, ωραία. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Θα τον τεντώσουμε έτσι. Ξέρω, με φαίνεται αρκετά εύκολο, όμως... Αρκετά εύκολο γενικά, ρε παιδί μου, απλά φαίνεται, ξέρω εγώ. Μήπως αλλάξαμε καμιά, παίζουμε στο καταπληκτικό παιχνίδι. Όχι, καταπληκτικό. Μετά είναι θεαματικό και φιλικό. Όχι, να το βάλω θεαματικό. Ας το βάλω στο καταπληκτικό να έχουμε έτσι μια ισορροπημένη εμπειρία, όπως λέει. Γεια σου, MJ. Τώρα δεν έχω χρόνο να σου μιλήσω και πολύ. Φέιλ! Ελάτε εδώ. Ωραία. Όχι, κάτσε ρε, καθίστε καλά. Όχι, να σας αφήσουμε τα θεαματικά και τις μαλάκες κατά μέρος, γιατί εδώ άμα θα'με κανένα δυο καλές, θα μπλέξουμε πάρα πολύ άσχημα. Μη φέρτε μου αυτή, δεν την πρόλαβα. Ρε καράμι. Γέμισε η ζωή. Ο! Αυτοί έχουν... Έχω, αυτός έχει μαστίγια, ναι ρε φίλε, αυτός έχει μαστίγια. Αυτός τώρα με τα μαστίγια μας έκανε ζημιά. Δες τον άρε! Από κοντά το χτυπάς! Εντάξει. Τι τσάινα, έρες να αποφεύγουμε απλά. Εντάξει. Φίνισερ κάνω, δεν τον κάνει φίνισερ. Κάνεις τον άλλον, έστω. Άντε, γεια σου. Πάω, ωραίο, πω, πω, κλωτσίδι. Ωραίο κλωτσίδι. Τελειώσαμε. Copy, Silverbird, we're descending to location. There's another one. Τι είναι αυτή? Safety's off. Well, this is new. Αυτό είναι όντως καινούργιο. No, no, no. This one's mine. All right. I'm executing this son of a... Hey! That's not how we do things! Down! Down! Code SM-1. Whoa, whoa! SM-1, έχουν ειδικό κώδικα για το Spider-Man. Τι είδε ρε. Γεια σου. Έπαθε ένα σοκ. Ωρε μάγκα. Γιατί τώρα ρε κούκλα μου, γιατί πες ένα γεια ρε κούκλα μου πρώτα, μια καλησπέρα, κάτι. Αυτό το ωραίο κοντό μαλάκι έτσι άσπρο, πω πω. Ωπ, κακό αυτό.
Silver, πώς τη λέγανε αυτή? Silver, κάπως Silver κάτι. Α, άκαλη είναι. Ναι, έχει και το S, Silver που τώρα κόλλησα. Έχει και το S, εντάξει. Explanation, please. This is Silver Sablinova. Silver Sablinova. Silver Sable, πώς την έλεγαν, Silver Sable. Paid for by Mayor Osborne. Α, και θα είναι καλή τώρα αυτή. Next time you get in my way, I will not be so gentle. Go. We'll talk later. Βάζει ονόματος αυτά Ρώσο κάτι, Ρωσίδα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Να έχει από εκεί καταγωγή. Γι' αυτό είναι και ωραία γυναίκα, μπράβο. Λοιπόν, άλλη μια αποστολή τη βγάλαμε και βγήκε πάρα πολύ ωραία. Πες το, Γιούρι. It's okay. We're still best buds. We're not best buds. Well, that took a dark turn. Anyway, Sable has the mayor's ear and unchecked authority. We've searched that address you gave me, found plenty of evidence of a bomb plot, but nothing. Θα πάμε στο χλωμό άλογο τώρα. I'm working on that. Hey, MJ. Γεια σου, MJ. Θα έχουμε και την MJ τώρα. So I dredged up some records on Martin Lee's other business holdings. He's got places all over the city. Huh. The locations line up with a map I found at that shipping business. I'll check them out. Let me know what you find at each one, and I'll work on building a case. You got it. I'm headed to Lee's office at Feast to see if I can learn more about why he's doing this, and what he's got planned next. Okay. Say hi to May for me. Wait, you don't think she's in danger, do you? No. Lee's only got one target on his mind. Norman Osborne. Δεν είναι πάντα και ο καλύτερος τρόπος να κινηθούμε αυτός, χρησιμοποιώ άλλα. Εντάξει. Μπες στο Feast, τα ρούχα του είναι μουσκεμα. Τώρα θα μπει μέσα η θεία May, πού ήσουν αγόρι μου, γιατί βράχηκες, επειδή τα ρούχα ήταν έξω και γίνανε μουσκεμα επειδή τα είχε ανοιχτά μέσα στο σακίδιο. Και αχ, τα αγόρι μου, βράχηκε ο νησιός μου, αγαπημένος. But I could always use more help. You know anyone? Actually, I do. His name is Miles Morales. Morales. Άντε, επιτέλους, μάθαμε πώς προφέρεται επίσημα. Miles Morales. I talked to him at the funeral. He's a sick kid. He's just having a tough time. I knew a boy like that once. I remember it helped to stay busy. It might help him too. Here's his mom's number. Thanks. I'll give her a call. Hey, you haven't heard from Mr. Lee, have you? No. Why? Just curious. I've got a few minutes before work. I'm gonna look around, see if there's anything else I can do to help you out. Oh, you don't have to. I know. I want to. I should check out Lee's office. Need help with those veggies? I learned a long time ago you're more help staying out of the kitchen than in it. Eat. Glad to see you're okay. Hanging in there. May said you were at the bombing. I was praying for you. Thanks. I appreciate it. This office is locked. How do I get in there? Quietly. I don't feel safe. Maybe there's a vent somewhere. Huh. Never seen that room before. Whoa, what the... High voltage lines.
What needs this much power? There. I understand, but the account number is in Mr. Lee's office, which... That room I saw from the crawl space. It should be right on the other side of the shrine. Lee's parents. Looks like there's a keyhole in the frame. I thought Lee's parents abandoned him. Why build a shrine to the people who threw you away? This is the ghost story Lee's father read to him. About a demon that could only be mastered through balance. Lee did so much for New York. I can't believe he was hiding such darkness inside him. Lee's journal. Bet this fits the lock in the portrait. Lee sounds conflicted. Almost like he didn't want to head down this path. Looks like this note is for May. Some kind of puzzle lock. Seems right. What are you hiding, Lee? Lee's giving his powers to the others. How does Lee imbue these with his power? Bioelectric induction? Compressed phase shift? This is all about Norman Osborn. His whole career. Lee must have been obsessed with him. Oscorp lost a lawsuit about improper clinical trials years ago. Did they cover this up? I've never heard of it. Hmm.
can feel my power growing, feeding off my anger. Father would say I've lost the path of balance, but he could never understand. The only way to fight a monster is to become one. Whoa. This is the folder MJ found at the auction house. This might help us figure out what Lee's planning next. Phew. It's a burn room, wired to destroy evidence. Get out of here. Hello, Peter. Mr. Lee. I thought you were out of town. Did you find what you were looking for? Martin, you're back. Didn't get that. Thank you. And heading off again shortly, I'm afraid. Just needed a few things from my office. You must have heard about City Hall. Yes. Tragic. Peter was there. He was very lucky. And an Osborne rally. I didn't know you were a fan. Well, what matters is you are both safe. Amen. But the bombers are still out there. Who knows what they've planned next? I don't think you or May have anything to worry about. As long as you stay away from places you're not supposed to be. Well, I should go. When will you be back? When my work is done. Wait. What the? I finally got your evidence. Head to the Feast Center in Chinatown. What am I going to find? A nice lady named May Parker. And some really weird stuff hidden in Lee's office. But listen, he's got another attack planned. Where? When? Still working on that, but I think he's going to use something called Devil's Breath. Sounds destructive. What is it? A substance created by Oscorp. Probably a bioweapon of some kind. I have a folder full of info on it. I'm holding on to it for now. I'll send copies as soon as I can. Okay, we'll check his office. If the evidence stands up, I'll put out an APB. MJ, hey. Just checking in. Peter, hey. Can I call you back? I think you'll want to hear this. Wait, why are you whispering? Just in the middle of something. How about we catch up over dinner? My place? Oh, sure. I'll even cook. Cool. See ya. Wait, remember how you told me about Lee's corrupting touch? I think I just saw it in action. How? Some perfectly nice homeless people just jumped me. Thing is, they had glowing eyes. And I remembered Yuri telling me something similar about the guard who released Shocker. So Shocker was working for Lee?
there's more. But I guess we'll talk about it at dinner. Yeah, see ya. Dinner? Huh. What should I cook? Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι κατάλαβα, μάλλον έμεινε για λίγο κλειστό το μικρόφωνο. Οπότε από ένα σημείο και μετά, μάλλον τζάμπα σχολίαζα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε για άλλη μια φορά το βίντεο. Να πούμε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, παιδιά. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το βίντεο και αν θέλετε να ζητήσετε κάτι που θα δείτε. Και αν σας άρεσε εννοείται το playthrough και θέλετε να δείτε και άλλα playthrough του Spider-Man, του Marvel Spider-Man, μάλλον για το PlayStation 4, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα και τον Spider-Man με την σιδερένια στολή ή όπως αλλιώς την έγραφε στα ελληνικά.